σιωπηλές, σεμνές υπάρξεις γυροφέρνουν μες στο μοναστήρι οι καλόγριες, σκυμμένες από τα χρόνια, βαριφορτωμένες από τις νοπές αναμνήσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Η μορφή του κατέχει μιαν εντελώς ξεχωριστή θέση μέσα στη μικρή εκκλησιά του μοναστηριού, μα και στην καρδιά και στη σκέψη των μοναχών. Σου μιλούν σαν να είναι ο Άγιος εκεί, ολοζώντανος, σαν να κυβερνά ακόμα σήμερα το μοναστήρι του. Σου φαίνεται πως από κάπου θα τον δεις να ξεπροβάλλει, σαν να ακούς τη γερόντισσα να ιστορεί. Έλεγε μόνο ότι ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει στον Θεό ότι αυτό που ζητάει θα του το κάνει. Εάν είναι για το καλό και για τη σωτηρία του, θα του το κάνει. Μέσα στην εκκλησία πολλές φορές τον βρίσκαμε. Όταν τύχαινε μια ανάγκη, μια στεναχώρια, πήγαινε στην εκκλησία και προσήφιε του. Μέσα στην εκκλησιά, σε πολύτιμες λειψανοθήκες, μπορείς να προσκυνήσεις τον Άγιο. Πλήθη ταπεινές ψυχές, οργωμένες από τον πόνο, έρχονται να αποθέσουν ευλαβικό ασπασμό στα Άγια Λείψανα, που αν και είναι κτήμα του ουρανού, όμως η Θεία Αγαθότητα τα άφησε στη γη μας. Να πως διηγούνται οι μοναχές τους μόχθους του. Πήγαινε, έσβηνε ασβέστη τα μεσημέρια που οι άνθρωποι ησύχαζαν, οι εργάτες, έφευγε και επήγαινε ό,τι έβλεπε ότι ήταν πρόχειρο για να γίνει, να το βρουν έτοιμο, να μην χασομερά, να προοδεύει η δουλειά. Η ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη του στην παρουσία και βοήθεια του Θεού και της Θεομήτωρος, συνδυασμένη με μια απέραντη αγάπη για τον αμαρτωλό άνθρωπο, ήταν ο μόνιμος θησαυρός της ψυχής του. Αυτά βάζει σαν βάση για την υλική μα και πνευματική θεμελίωση του μοναστηριού του. Ταμείο δεν υπήρχε. Διηγούνται οι μοναχές. Ό,τι έγινε ερχότανε με την ώρα του, μόνο όταν χρειάζεται. Περίσευμα δεν έμεινε ποτέ. Ο λόγος είναι ότι τα λεφτά δεν υπήρχαν. Στο δικό μας ταμείο δεν υπήρχαν. Υπήρχαν κάπου αλλού όμως. Και όταν πλησίαζε η μέρα να πληρώσουμε τους μαστόρους, έπρεπε να παρουσιαστεί ένα ξένο πρόσωπο, φεύγοντας του προσέφερε ένα φάκελο και μέσα εκεί στο φάκελο αυτό ήταν ό,τι χρειάζεται να πληρώσει το Σάββατο τους εργαζομένους ανθρώπους. Θέλαμε να σβήσουμε ασβέστη και δεν είχαμε νερό. Και πήγαμε εδώ στο γειτονικό μας το πηγάδι, στο σπίτι εδώ κάτω της Κεραχρυσής, της Παυλινέρη, ναι, και τις παρακαλέσαμε να μας δώσουν νερό να σβήσουμε τον ασβέστη. Αλλά ο κακομοίρης ο κεριόρης λέει, πώς να σας δώσω νερό, έχω πατάτα φυτέψει, έχω αγγούρι, έχω ντομάτα, πώς να σας δώσω νερό, λέει, πώς να σας δώσω νερό, δεν μπορώ να σας δώσω, γιατί τα πράγματα που έχω βάνει θα μου ξεραθούν. Βέβαια, στενοχωρέθηκε ο Άγιος, στενοχωρέθηκε λιγάκι, αλλά και πάλι δεν θα μας αφήσει, λέει ο Θεός, κάτι θα κάνει. Αφού το έργο του θέλουμε να κάνουμε, κάτι θα κάνει. Το βράδυ αυτό πλημμύρισε το πηγάδι του Κυριώργη και τα νερά γεμίσαν την αυλή και πήραν τον δρόμο και τρέχαν τον κατήφορο. Καταλάβανε όμως, το καταλάβανε και αμέσως την επομένη σηκώθηκε η κακομοίρα η Κεραχρυσή και ήρθε εδώ πάνω. Τώρα δεν βρίσκεται κανείς από αυτούς, έχουν πεθάνει όλοι. Και ήρθε εδώ πάνω με τα δακρύο και λέει στο δεσπότη μας ότι σεβάσμιε μου, έτσι τον έλεγε, σεβάσμιε μου να μας συγχωρέσεις. Αμαρτήσαμε γιατί σε στενοχωρήσαμε και ο Θεός δεν μας τιμώρησε αλλά μας έστειλε την ευλογία του. Λοιπόν, να ανοίξεις τη δουλειά σου και να έρθεις να παίρνεις όσο θέλεις. Με πόση συγκίνηση δείχνουν οι μοναχές στο εργαστήριο, όπου ο Άγιος διόρθωνε τα εφθαρμένα παπούτσια τους. Παιδί ακόμα που δεν είχε πάει στα μεγάλα σχολεία και πήγαινε και παρακολουθούσε ένα γείτονα τσαγκάρι και είχε πάρει μερικά
από εκεί. Λοιπόν, είχε μάθει δύο αδελφές και όταν χαλούσαν τα παπούτσα μας, μας τα πιάνανε. Λοιπόν, στο σπιτάκι αυτό που είναι απ' έξω από το δεσποτικό, είχε από κάτω τα σύνεργά του, ένα τραπεζάκι μικρό τόσο, του τσαγκάρι του Μπανοματή. Το σπίτι του απλό, λιτό, απέριτο, όπως ήταν και ο ίδιος ταπεινός και απέριτος, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά, ουσιαστικά έξω από το μοναστήρι. Όταν μπαίνεις μέσα του, νομίζεις ακόμη σήμερα πως βλέπεις τον οικοδεσπότη του, πως ακούς τη σιγανή γλυκιά φωνή του να σε καλωσορίζει. Αγαπούσε πολύ τον Θεό. Δεν ψήφαγε τίποτα, ό,τι και αν συνέβαινε, τίποτα. Μόνο η έννοια του ήτανε πως θα ευχαριστήσω με το Θεό. Άπειρες φορές το φως της αυγής τον βρήκε γονατιστό, διανυκτερεύοντα εν την προσευχή, να επικαλείται τη βοήθεια του ταπεινωμένου για τον αμαρτωλό άνθρωπο Κυρίου και των μεγάλων Αγίων του. Ω Κύριε κρατέ, όσο θα ψάλουν εις τους εθέρας τα πετεινά του ουρανού, όσο θα τραγουδεί ο κορυδαλός, τόσον η καρδία ημών των ανθρώπων θα αναζητήσει σε την πηγήν της αγάπης. Μην εγκαταλείπεις εν ώρα θλίψεως τους ταπεινούς δούλους σου. Εκεί όμως που πραγματικά ζούσε την αγγελική πολιτεία ο Άγιος Νεκτάριος, ήταν η Θεία Λατρεία. Μεταρσιωνόταν ο νους και η ψυχή του όταν τελούσε τη Θεία Λειτουργία. Κατάλευκος γέροντας, έβλεπε συχνά οράματα, συναπαντιόταν με αγαπημένες μορφές μαρτύρων και αθλητών της πίστεως. Έσκυβε ταπεινά στον εσταυρωμένο, τον ασπαζόταν και ψιθύριζε με βουρκωμένα μάτια. Πανευεργέτα σωτήρ, αμνέε σφαγμένε, ιέ της Παρθένου. Εμείς όταν τον βλέπαμε το δεσπότη μας μέσα στο ιερό, εννοούσαμε ότι βλέπαμε έναν Άγιο μέσα. Τι να βλέπαμε, βλέπαμε έναν Άγιον άνθρωπο να λειτουργεί. Διότι δεν έδειξε στη ζωή του, δεν έδειξε ανθρωπίνη αδυναμία.